Γιάννη, ο κύριος Σαρακάκης. Κυρίες, κύριοι, ως τελευταίος ομιλητής είμαι ήδη εκτός χρόνου. Οπότε θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος. Οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι προϋπόθεση για την επιστροφή της χώρας μας στον δρόμο της ανάπτυξης. Οι προηγούμενοι μιλητές, νομίζω, ανέδειξαν και εξάντλησαν, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο την αναγκαιότητα των επενδύσεων, καθώς και τις διάφορες μορφές που αυτές μπορεί να πάρουν. Ανέδειξαν επίσης και τα εγγενή προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, που εμποδίζουν ή έστω καθυστερούν την υλοποίησή τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι χώρες ανταγωνίζονται για να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια. Και παρά το ότι πιστεύουμε καμιά φορά στη χώρα μας, δεν ισχύει το αντίθετο. Οι χώρες ανταγωνίζονται. Αυτό σημαίνει πως οι πιθανοί επενδυτές έχουν διαλέξει ανάμεσα από ένα πλήθος επιλογών χωρών. Συνεπώς, παρότι σήμερα εμείς θεωρούμε και μάλιστα σήμερα βρισκόμαστε στον ομφαλό της γης, οι ξένοι επενδυτές εξετάζουν την περίπτωση της Ελλάδας σε συνδυασμό με άλλες χώρες. Ενώ βέβαια έχουν ανάγλυφες παραστάσεις από τις δικές τους χώρες προέλευσης. Το χάσμα είναι συνήθως μεγάλο. Η σύγκριση με τη Σουηδία, για παράδειγμα, είναι αποκαρδιωτική σε πάρα πολλούς τομείς. Αξίζει κανείς να ανατρέξει στο Global Competitiveness Report ενός άλλου οικονομικού φόρουμ για να πάρει μια γεύση. Όλα αυτά που συζητάμε όμως αφορούν στο στάδιο όπου οι πιθανοί ξένοι επενδυτές μελετούν και αξιολογούν την ελληνική πραγματικότητα προκειμένου να αποφασίσουν για το αν τελικά θα επενδύσουν ή όχι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να προτείνω να προσεγγίσουμε το θέμα από μια άλλη διάσταση, την οποία συχνά παραγνωρίζουμε, ενώ η σημασία της είναι καθοριστική. Είναι αυτή της εικόνας που εκπέμπει η χώρα μας προς πάσα κατεύθυνση και πώς αυτή γίνεται αντιληπτή και αποκωδικοποιείται από τους πιθανούς επενδυτές, είτε σκόπιμα απευθύνεται σε αυτούς, είτε όχι. Πιστεύω πως πάρα πολλά επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην Ελλάδα δεν προχωρούν καν στο στάδιο που ανέφερα προηγουμένως της αξιολόγησης, στα feasibility plans, αλλά απορρίπτονται εκ προημίου. Υπεύθυνη γι' αυτό είναι η εικόνα που έχει η χώρα μας στο εξωτερικό. Εικόνες απουσίας του κράτους, είτε αυτά λέγονται καταλήψεις, αυθαιρεσία, ανομία, εγκατάλειψη υποδομών, αδυναμία επίλυσης πρωταρχικών αναγκών, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, η μόλυνση, κάνουν καθημερινά το γύρο του κόσμου. Αυτά δεν είναι όμως απλά εσωτερικά δικά μας θέματα, αλλά διαμορφώνουν την προσλαμβάνουσα εικόνα των ξένων για τη χώρα μας. Και αυτή δυστυχώς δεν είναι ενός ευνομούμενου, οργανωμένου κράτους με λειτουργικούς θεσμούς και σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ πολιτείας και πολιτών. Επιπλέον, η αδυναμία μας να ξεφύγουμε από το μακροχρόνιο ηφαισιακό κύκλο, η επίμονη άρνησή μας να δεχθούμε εξυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις και πρόσφατα το προσφυγικό, στο επίκεντρο του οποίου για μία ακόμα φορά βρίσκεται η χώρα μας, άσχετα με το μερίδιο ευθύνη της, έχουν μεγεθύνει ακόμα περαιτέρω την αρνητική αυτή προβολή. Ποια άραγε εικόνα εντυπώνεται στο μυαλό του δυνητικού επενδυτή και πώς αυτή επηρεάζει την απόφαση του να επενδύσει? Είναι λογικό, αλλά μάλλον όχι προφανές, ότι οι επενδυτές προσδοκούν από τις επενδύσεις τους να τους αποφέρουν ένα εύλογο κέρδος. Ταυτόχρονα, επιζητούν μια ελάχιστη ασφάλεια, ένα περιορισμό των αβεβαιοτήτων και την αίσθηση ότι δεν έρχονται σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Ρητορική και επιθέσεις που δεν αναγνωρίζουν αυτό το θεμελιώδες αξίωμα από όπου και να προέρχονται,
και που συνήθως υπηρετούν πρόσκαιρες επικοινωνιακές πολιτικές σκοπιμότητες, εν τέλει προκαλούν αρνητικά αντανακλαστικά στη συλλογική και μακροχρόνια μνήμη και εμπειρία της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας. Το μπραντ της χώρας μας είναι εξαιρετικά αδύνατο και έχει μια πολύ χαμηλή αξία. Για παράδειγμα, βρίσκεται στο ίμιση αυτού της Πορτογαλίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, στα μάτια του ξένου επενδυτή, η Ελλάδα είναι μη επενδύσιμη. Είναι λοιπόν αυτονόητο πως πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά και με τη βελτίωση της εικόνας της χώρας, μεταξύ των άλλων θεμάτων που έχουμε προαναφερθεί σήμερα. Κάθε εικόνα εμπεριέχει και ένα μήνυμα. Οπότε, η εικόνα, το μήνυμα και οι συμβολισμοί πρέπει να συγκλίνουν και να δημιουργούν μια θετική προδιάθεση στους ξένους επενδυτές. Ως προς αυτά, θα αναρωτηθούμε τα εξής. Είναι το μήνυμα που εκπέμπουμε διαχρονικώς ξεκάθαρο πως επιθυμούμε γνησίως και ειλικρινώς τις ξένες επενδύσεις? Είναι προφανές πως οποιαδήποτε σύγχυση ως προς αυτό και τις επιδιώξεις μας δεν θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Διαχειριζόμαστε ενεργά και αποτελεσματικά την επικοινωνιακή μας στρατηγική ώστε να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στις εξελίξεις? Οι μεταβαλλόμενες συνθήκες απαιτούν άμεσα αντανακλαστικά και επικαιροποίηση του επικοινωνιακού σχεδιασμού. Τρίτον, είναι το μήνυμα συμβατό με αυτό που συμβαίνει πραγματικά στην οικονομία μας? Πολλές φορές, ενώ διαρριγνύουμε τα ημάτια μας για την ανάγκη ξένων επενδύσεων και προσκαλούμε τους ξένους με πομπόδεις υποδοχές για να επενδύσουν στη χώρα μας, μοιράζουμε υποσχέσεις, ενώ η πραγματικότητα είναι συνήθως πολύ διαφορετική και τα επενδυτικά σχέδια προσκρούν σε μια σειρά από νομικά, γραφειοκρατικά ή άλλα προβλήματα. Υποσχόμαστε τελικά πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Βεβαίως. Τέταρτον, επειδή σημαντικό ρόλο για την αποδοχή και υποδοχή του οποιοδήποτε επενδυτικού σχεδίου θα κληθεί να παίξει και η κοινωνία, συνήθως η τοπική, πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια πάλι επικοινωνιακής φύσεως, ενημέρωσης της κοινής γνώμης και μιας συστηματικότερης διαβούλευσης για να ξεπεράσουμε αντιπαραθέσεις. Θα πρότεινα λοιπόν, στο ένα λεπτό που μου απομένει, μια διαδικασία επανεκκίνησης και συστηματικοποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής που θα περιλαμβάνει, και τα αναφέρω απλώς επιγραμματικά, ενίσχυση του συντονισμού με αποφυγή αντιφατικών μηνυμάτων προς τους δυνητικούς επενδυτές και διατήρηση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων. Δεύτερον, στροφή προς τους μακροπρόθεσμους επενδυτές που θα εισάγουν τεχνολογία ή θα μεταφέρουν τμήματα παραγωγής στη χώρα μας, outsourcing. Τρίτον, ανάδειξη και ενίσχυση των σημαντικότερων πλεονεκτημάτων της χώρας μας. Επικέντρωση στις μεγάλες ιστορίες επιτυχίας για να εδραιωθεί η πεποίθηση ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Βελτίωση της εκ των υστέρων υποστήριξης των υφισταμένων επενδυτών με στόχο την παραμονή τους και πιθανώς την εμπλοκή τους σε ακόμα νέες επενδύσεις. Είναι εξαιρετικής σημασίας αυτοί να λειτουργούν ως πρεσβευτές και να διαδίδουν θετικές εμπειρίες για την Ελλάδα και όχι το αντίθετο. Και γιατί όχι, την τοποθέτηση ενός ανεξάρτητου διαμεσολαβητή επενδύσεων που θα μεσολαβεί σε περιπτώσεις κρίσης. Κυρίες και κύριοι, προφανώς η βελτίωση της εικόνας της χώρας μας από μόνη της δεν είναι αρκετή για να αναστρέψει ή μάλλον για να προσελκύσει τις επενδύσεις. Όμως μαζί με όλες τις προτεραιότητες που έχουμε σαν χώρα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.